Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, χαίρετε Χριστό αδελφοί και όσοι μας ακούτε, να έχετε τη χαρά του αναστημένου Χριστού. Σήμερα θα δούμε το Χριστό μαζί με τους μαθητές του να συζητούν για το θέμα της νηστείας. Στο Λουκά στο 5ο κεφάλαιο και στο στίχο 33, αλλά και στον Ματθαίο και στον Μάρκο θα το δούμε αυτό. Θα μας πει λοιπόν ότι είναι μαζί με τον Ματθαίο, τον Τελώνη, που ήταν πριν Τελώνης, και οι Φαρισαίοι είδαν ότι αυτοί νηστεύουν και οι μαθητές του Χριστού δεν νηστεύουν. Γιατί δεν νηστεύετε εσείς? Πληροφορήθηκαν λοιπόν αυτό το πράγμα οι Φαρισαίοι, ότι ο Ιησούς και οι μαθητές του δεν όλοι νηστεύουν. Και έτσι σκανδαλίστηκαν, όπως λέει, και στράφηκαν εμέσως προς τους μαθητές οι Φαρισαίοι και τους είπαν: γιατί εμείς οι Φαρισαίοι νηστεύουμε ενώ οι δικοί σου μαθητές δεν νηστεύουν αλλά τρώνε? Και ο Λουκάς στο ίδιο σημείο με τον Ματθαίο λέει πως οι Φαρισαίοι νηστεύουν πυκνά και συχνά προσεύχονται και η προσευχή τους γινόταν δημόσια. Δεν γνώριζαν ότι η προσευχή πρέπει να είναι μυστική, όπως τους είχε πει ο Ιησούς στους μαθητές του δικούς του. Και ο Ιησούς, έχοντας υπόψη τους ότι η νηστεία έχει χαρακτήρα θλίψεως για τους Φαρισαίους και όχι χαρά, όπως είναι περίοδος χαράς από τη στιγμή που έρχεται ο Χριστός στον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν λέει ότι είναι ακατάλληλη η νηστεία στο γάμο και η θλίψη. Τα λόγια του Χριστού είναι, λέει, μήπως λέει φίλοι του γαμπρού, όταν είναι μαζί ο γαμπρός, νηστεύουν? Όχι μόνο δεν νηστεύουν, αλλά χαίρονται κιόλας επειδή βλέπουν τον γαμπρό και την ύφη. Θα έρθουν όμως ημέρες όταν φύγει ο γαμπρός από κοντά τους και τότε εκείνες τις ημέρες και αυτοί θα νηστεύσουν. Δηλαδή, θα έρθουν ημέρες που θα φύγω από τον κόσμο, θα πεθάνω, θα αναστηθώ και θα αναλυφθώ και τότε οι μαθητές μου θα δείτε ότι θα νηστέψουν. Για να αποδείξει όμως απροσάρμοση αυτή τη λατρεία που κάνανε οι Φαρισαίοι προς την καινούρια θεωρία, διδασκαλία δηλαδή, χρειάζεται νέους ανθρώπους, αφοσιωμένους και απελαγμένους από τις προλήψεις του παρελθόντος. Διότι μην κοιτάτε, οι Φαρισαίοι δεν έκαναν μόνο το Μωσαϊκό νόμο, αλλά έκαναν και όλες τις παραδόσεις των παλαιών πατέρων, λέει, γιατί είχαν περιπλέξει τα πράγματα. Έκαναν πολλές πλήσεις, πολλές μετάνοιες, δεν ξέρω τι άλλο. Προσεύχονται δημοσία. Και ο Χριστός τους λέει ότι δεν μπορούμε να βάλουμε καινούριο μπάλωμα σε παλιό ρούχο, διότι θα σχιστεί το ρούχο. Το παλιό. Διότι δεν μπορεί να προσαρμοστεί στο καινούριο μπάλωμα. Και η βλάβη θα γίνει μεγαλύτερη και το σκίσιμο θα γίνει μεγαλύτερο και δεν συμφέρει δηλαδή να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα χάρη το ότι θέλουμε να βαλώσουμε ένα παλιό ύφασμα. Και το νέο κρασί δεν μπαίνει σε παλιά ασκιά αλλά σε καινούργια ασκιά τα οποία μπορούν να το συντηρήσουν. Γιατί το νέο κρασί αν δεν μπει σε γερά ασκιά, τι γίνεται? Σπάζει όμως τους παλιούς ασκούς και το κρασί χύνεται και οι ασκοί καταστρέφονται και γίνεται μια αναπροηγουμένη καταστροφή. Χάνουμε και το καινούριο κρασί και τα ασκιά, τα παλιά, τα οποία σκίζονται. Τότε βλέπετε ότι βάζανε το κρασί σε ασκιά και σε άλλα μέρη, τα οποία εμείς σήμερα έχουμε αλλάξει τακτικές κλπ. Αλλά τότε έτσι βάζανε τα κρασιά. Αυτά τα λέει λοιπόν για τους Φαρισαίους, οι οποίοι είναι σκανδαλισμένοι επειδή οι μαθητές του δεν ακολουθούν τυπικά την νηστεία την οποία ακολουθούν οι Φαρισαίοι. Οι μαθητές δεν ακολουθούν. Όποιος συνήθισε δε, λέει ο Χριστός, το παλιό κρασί, δεν θέλει αμέσως το νέο κρασί, γιατί λέει ότι ο παλιός ίνος είναι καλύτερος. Δηλαδή δεν μπορεί αμέσως να αλλάξει αντιλήψεις, οσοδήποτε καλές και να είναι αυτές οι αντιλήψεις. Χρειάζεται ένα διάστημα και παλιό ρούχο και παλιά ασκιά είναι οι Ιουδαίοι, οι οποίοι γεράσανε στην τυπολατρεία
και οι οποίοι έχουν τυπική προσευχή και νηστεία. Ενώ οι μαθητές είναι οι αναγεννημένοι, τα καινούργια σκιά και ο καινούργιος ίνος και η διδασκαλία του Χριστού είναι το παρουσιάζεται, παρομοιάζεται μάλλον με ίνο δυνατό και φρέσκο, ο οποίος είναι δυνατό να ασκήσει τα παλιά ασκιά. Άρα λοιπόν τώρα περνάμε την Παλαιά Διαθήκη, θέλει να πει ο Χριστός, σε μια νέα εποχή. Αυτή είναι η νέα εποχή του Χριστού και τη σφεδρίζει ο Σατανάς σήμερα και λέει New Age, νέα εποχή. Κανονικά, ορθολογικά, ορθόδοξα, η νέα εποχή είναι από τη στιγμή που έρχεται ο Χριστός στον κόσμο. Μέχρι τη στιγμή που θα έρθει για την Δευτέρα του Παρουσία, είναι η νέα εποχή της ανθρωπότητας. Και παρουσιάζει ο Χριστός τον εαυτό του ως νυμφίο της Εκκλησίας και τους μαθητές του ως νέο κρασί, τη διδασκαλία του και τους μαθητές του. Και λέει ότι πρέπει να υπάρχει χαρά σήμερα, διότι τα πράγματα αλλάζουν προς το καλύτερο, εφόσον έρχεται στον κόσμο η απολύτρωση του κόσμου. Η χαρά του Χριστού λοιπόν είναι χαρά εσωτερική, αναβλύζουσα από μέσα από τον άνθρωπο και υπάρχει και σήμερα. Αλλά ας εξετάσουμε πρώτα τη χαρά του κόσμου και την εσωτερική ζωή και να δούμε τις αντιθέσεις που υπάρχουν σε αυτά τα πράγματα. Ο Χριστός παρουσιάζει την εσωτερική ζωή σαν ρούχο παλιό και τους ασκούς τους παλιούς σαν την παλιά νηστεία των Φαρισαίων, η οποία δεν αντέχει το βράσιμο του καινούριου μούστου. Και πώς σήμερα άνθρωποι δεν μοιάζουν με παλιά σκιά και ρούχα, διότι δεν έχουν αυτή την εσωτερική χαρά, αυτή που έχει ευαγγελιστεί ο Χριστός. Και υπάρχουν παραδείγματα για να καταλάβουμε σε αυτή την περίπτωση. Από την κοινωνική ζωή θα μπορούσαμε να πούμε ένα παράδειγμα. Παράδειγμα τύπου λατρείας. Πόσες σταυροί, πόσες μετάνοιες και πόσα πράγματα γίνονται ενώ απουσιάζει η χαρά από τους ανθρώπους αυτούς. Λένε στον πνευματικό τους, νίστεψα δύο μέρες, μπορώ να κοινωνήσω. Τυπικά. Άμα δεν μιλάς όμως και συγκοφαντείς τους άλλους και καταργείς τα παιδιά σου και τα διαβολοστέλνεις και οτιδήποτε άλλο κακό, επειδή νίστεψες δύο μέρες, νομίζεις με αυτή την τυπικότητα ότι είσαι έτοιμος για να πας να κοινωνήσεις τον αχράντο του Χριστού μυστηρίων? Όχι βέβαια. Αυτά λοιπόν είναι τα πεπαλαιωμένα και όσοι τα ακολουθούν είναι παλιοί άνθρωποι. Μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι το βάψιμο των χιλιών της γυναίκας και το μαύρισμα των ματιών, η αποτρίχωση των φρυδιών και όλα αυτά είναι παλαιομοδίτικα πράγματα και τα οποία φαίνονται από την Ιεζάβελ, η οποία έβαψε, λέει, τα μάτια σε μια βαφή μαύρη γύρω γύρω τα μάτια για να υπεδοχτεί κάποιο βασιλιά. Και τόσο πολύ την αποστράφηκε από αυτά που είπε και από αυτά που έβλεπε ο βασιλιάς αυτός, ούτως ώστε την έσπρωξε και την εγκρέμισε από ένα παράθυρο. Φωνεύτηκε από τον Ιού, νομίζω, και έπεσε κάτω από το παράθυρό της. Όπως ακριβώς της είχε προφητεύσει ο προφήτης Ηλίας, επειδή είχε χύσει το αίμα ενός ανθρώπου για να του πάρουν το κτήμα, για αυτό το λόγο, λοιπόν, αυτή η γυναίκα εδέχθη μια προφητεία από τον προφήτη Ηλία, ο οποίος της είπε ότι θα έρθει στιγμή που τα σκυλιά θα γλύφουν το αίμα σου στα πεζοδρόμια. Αυτό το προφήτευσε και στον προφήτη, στον Αχάβ, ο οποίος ήταν άνδρας της Ιεζάβελ και ο οποίος εδέχεται όλες αυτές τις παραξενιές της Ιεζάβελ, η οποία όπως ξέρουμε είχε στρατολογήσει και μάγους και είχε αλλάξει τη θρησκεία του Ισραήλ. Γι' αυτό και ο Ηλίας, προς παιδαγωγία του λαού, τους προκάλεσε να κατεβάσουν φωτιά από τον ουρανό για να πέσει στα σφάγια
Και όταν δεν μπόρεσαν να κατεβάσουν αυτή τη φωτιά, εκείνος προσευχήθηκε και κατέβηκε η φωτιά. Παραδεχτήκαν ότι ο αληθινός Θεός είναι ο Θεός του Ηλία, ο κόσμος, και διέταξε ο Ηλίας να σφαγούν αυτοί οι ψευδοπροφήτες του Βάαλ, του διαβόλου δηλαδή με λίγα λόγια. Έτσι. Αυτές είναι οι παλιές συνήθειες. Όπως είπε και ο Κύριος, ότι τα παλιά ρούχα, τα παλιά μπαλώματα, η παλιά ασκή είναι πλέον για πέταμα, διότι δεν μπορεί κανείς να βάλει την καινούρια μέσα τους διδασκαλία του Χριστού. Καλές δηλαδή δεν βάζει νέο μούστο σε παλιούς ασκούς, αλλά βάζει το νέο κρασί σε καινούργια ασκιά. Και τα δύο αυτά συντεριάζουν. Διότι το νέο κρασί έχει δύναμη που μπορεί να ασκήσει το παλιό ασκό. Ο μούστος όπως βράζεται δηλαδή, εκεί με τους μύκητες που υπάρχουν και γίνεται η ζύμωση, όσοι φτιάχνουν κρασί τα ξέρουν αυτά, εμείς δεν τα πολύ ξέρουμε εδώ, οι άνθρωποι της πόλεως, αλλά ένα τέτοιο μείγμα Ιουδαϊκών και Χριστιανικών αντιλήψεων είχαν οι Φαρισαίοι, όπου κατά τους Αποστολικούς χρόνους κάποιοι από τους Ιουδαίους Χριστιανούς, οι οποίοι δεν ήταν ούτε Ιουδαίοι ούτε Χριστιανοί, έχασαν και τα δύο και έπεσαν σε αιρέσεις αυτοί οι άνθρωποι. Βλέπουμε λοιπόν μια εχθρική τάση των ανθρώπων σε κάθε καινούριο. Βέβαια, υπάρχει και ο κίνδυνος του καινούριου και πρέπει να γίνεται μια διάκριση και ένα ζύγισμα. Δεν είναι ό,τι καινούριο καλύτερο, έτσι. Και αυτό το βλέπουμε πολλές φορές στην ιατρική, ότι καινούρια φάρμακα δεν είναι τόσο καλά όσο τα παλιά φάρμακα. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, πολλά από τα καινούργια φάρμακα, ένα 80% δεν είναι τόσο καλά. Θα δοκιμαστούν και αυτά και μετά θα δώσουν εξετάσεις και μετά θα δούμε αν είναι καλά φάρμακα αυτά. Αλλά τα δοκιμασμένα φάρμακα υπάρχουν. Στην καρδιολογία υπάρχουν 3-4 φάρμακα τα οποία δεν αλλάζουν, όπως είναι τα διουρητικά, έτσι, όπως είναι το Ιντεράλ και μερικά άλλα. Τα αντιβιωτικά αλλάζουν μένα, αλλά η βάση μένει η ίδια. Είναι παραλλαγές των αντιβιωτικών των παλιών με προσθήκες στο χημικό του τύπο ή αφαιρέσεις κλπ. Και το κρασί, εδώ που τα λέμε αγαπητοί φίλοι, έστω και αν βγήκαν τα άλλα ποτά, υπάρχουν τόσα ποτά, δεν ξέρω πόσα, Μπακάρντι, καμπάρι, ουίσκι, φότκα κλπ. Το κρασί παραμένει να έχει την αξία του, τη μεγάλη αξία του, διότι είναι πραγματική μια παλιά δοκιμασμένη αξία. Έτσι είναι και τα πνευματικά πράγματα. Ο νηφίος της Εκκλησίας λοιπόν είναι χαρά και νέο κρασί, την οποία δεν συμμερίζονται πολλοί άνθρωποι και μένουν στα παλιά. Όπως είπαμε, στις παλιές συνήθειες, στους τύπους. Υπάρχει μια εξωτερική χαρά σε αυτούς που είναι μακράν του Χριστού, αλλά αυτή η χαρά είναι ψεύτικη. Και είπαμε, όποιος έχει δει και τις δύο χαρές, και την χαρά του κόσμου, αλλά έχει δοκιμάσει και την πνευματική χαρά που δίνει ο Χριστός, αυτός μπορεί να καταλάβει ποια χαρά είναι καλύτερη. Είναι η εσωτερική χαρά, η πίστη προς τον Χριστό, η οποία λύνει τα υπαρξιακά προβλήματα του ανθρώπου. Πού θα πάει μετά θάνατο, και ότι υπάρχει Θεός, ο οποίος τον παρατηρεί, τον βλέπει, τον αγαπάει, τον προσέχει και θέλει να υπακούει ο άνθρωπος το πλάσμα του. Το θέλει υπάκου ο Θεός. Και όσοι δεν έχουν βρει την εσωτερική χαρά, αυτοί οι άνθρωποι μένουν στα εξωτερικά σχήματα της εξωτερικής χαράς, του ξεφαντώματος, του φαγητού, του ποτού κλπ. Κλπ, κλπ, τα οποία είναι και αυτές κάποιες χαρές της ζωής, αλλά δεν διαρκούν για πολύ. Μετά ένα φαγοπότι και γλέτη, ο άνθρωπος είναι μελαγχολικός και χειρότερος ψυχολογικά από ότι πριν να πάει σε αυτό το γλέτη. Γιατί του λείπει η εσωτερική χαρά, η βάση της εσωτερικής χαράς που είναι η πίστη του στο Χριστό, η ελπίδα του στην Ανάσταση. Αυτός λοιπόν είναι ο πυρήνας που πρέπει να έχουμε. Να έχουμε τη βάση της χαράς που είναι ο Χριστός, που είναι η ελπίδα μας αυτόν, που είναι η καθαρή συνείδηση, βάση της χαράς είναι και η καθαρή συνείδηση, έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, ότι αν ο άνθρωπος δεν έχει καθαρή συνείδηση, δεν μπορεί να χαρεί. Αισθάνεται ότι κάτι τον καταδικάζει. Αισθάνεται μια απειλή, μια δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι του, η οποία είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να πέσει και να τον αφανίσει. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένα καλά παλιά, αλλά και ορισμένα καλά καινούργια. Όμως
σίγουρα 100% το καλύτερο καλό είναι η καινούρια διδασκαλία που φέρνει ο Χριστός στον κόσμο. Η διδασκαλία του Χριστού που υπερέχει από κάθε άλλο ανθρώπινο λόγο. Πολλοί μεγάλοι άνθρωποι γεννήθηκαν στην ανθρωπότητα και έδωσαν και αυτοί την ότα τους και τον τρόπο σκέπτεστε. Αλλά ουδής έφτασε το ύψος της διδασκαλίας του Χριστού. Θα τολμούσα να πω ούτε στο νυχάκι του Χριστού δεν έχουν φτάσει οι διδασκαλίες των άλλων. Και ας λένε μερικοί ότι η αρχαία Ελλάδα είχε ιδανικά. Είχε βεβαίως, μερικοί άνθρωποι είχαν ιδανικά. Και ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας και ο Πυθαγόρας ίσως είχε ορισμένα ιδανικά. Αλλά ο Σωκράτης υπερήχε όλων αυτών. Διότι ο Σωκράτης ήταν εμπνευσμένος από το Θεό άνθρωπος και θεωρείται ένας είδος μικρού προφήτη προ-Χριστού. Εντός εισαγωγικών πάντα, διότι ο Σωκράτης έχει ζήσει προ-Χριστού και δεν είχε ακούσει τη διδασκαλία του Χριστού, οπότε δεν μπορούσε να είχε φτάσει στις ψηλές αλήθειες της διδασκαλίας. Έτσι λοιπόν ο Χρυσόστομος λέει πως οι παλιοί αυτοί τύποι και οι γυναίκες οι οποίες ακολουθούν αυτό το παγανιστικό τρόπο ζωής, δηλαδή να βάφουν μαύρα τα μάτια τους, κόκκινα τα χείλια τους, να κάνουν τα μαλλιά τους έτσι και αλλιώς και λιώτικα, αυτό το φανταζί που έχει ξανάρθει στην εποχή μας τώρα και βλέπουμε τέτοια πράγματα, κάτι κομμώσεις μισό μέτρο πάνω από το κεφάλι και τέτοια, όλα αυτά τα περίεργα πράγματα, αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά άνθρακες, σκόνη και παλιά έθιμα, αλλά και από καλαισθητικής απόψεως είναι ακαλέσθητο όταν ο άνθρωπος αφήνει τα νύχια του τεράστια, τα βάφει κίτρινα, πράσινα, κόκκινα, άσπρα, μαύρα, σαν τα όρνια, ας πούμε, γίνονται μερικοί. Και οι αποτριχώσεις και όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν οι γυναίκες με τόση μανία και με τόση αυτά είναι παλαιομοδίτικες καταστάσεις προ Χριστού, τις οποίες κάνουν έτσι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι δεν έχουν αλλάξει μέσα τους την εχριστό ζωή να καταλάβουν ποια είναι τα μεγάλα πράγματα που μιλάει ο Χριστός, η μεριαμία της ψυχής, η καθαρότητα της συνειδήσεως και η ελπίδα της αιωνίου ζωής. Αν λοιπόν δεν υπάρχουν αυτά σαν βεβαιότητες μέσα στον άνθρωπο, ο άνθρωπος είναι έρμεο του παλαιού συστήματος του κόσμου, το οποίο με μια φιλοσοφία επικούρια λέει φάε, πιες, να φάγουμε, να πείουμε, αύριο γάρ αποθνίσκομαι. Έτσι. Και όλα αυτά γίνονται διότι δεν υπάρχει η Χριστός ζωή. Αυτά τα ξεφαντώματα, ας πούμε, που βλέπουμε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μέσα τους την ψυχική γαλήνη που προσφέρει ο Χριστός, διότι αν την είχαν, δεν θα προέβαιναν σε τέτοιες εξωφρενικές καταστάσεις, τόσο ώστε να διασκεδάσουν την ανία τους, τη δυστυχία τους, τη μελαγχολία τους. Φεύγουν, λέει ο πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης, οι άνθρωποι από τα σπίτια τους για να πάνε τουρισμό, πάνε στην άκρη του κόσμου και γυρίζουν πιο μελαγχολικοί, λέει, από ό,τι πήγανε. Παρόλο που είδαν και πλουτίσαν τις γνώσεις και φάγανε άλλα φαγητά και είδαν εξωτικές χώρες. Γιατί το μυστικό της χαράς δεν βρίσκεται εκεί. Θα ήταν πολύ απλά τα πράγματα αν είχαμε λεφτά όλοι και κάναμε ταξίδια και είμαστε ευτυχισμένοι. Αν δεν γίνεται έτσι. Θέλει πιο πολύ αγώνα και πιο πολύ πάλι με τους εχθρούς του ανθρώπου που έχουμε πει είναι τρεις οι εχθροί του ανθρώπου. Είναι η κακιά φύση, ας πούμε, όχι η κακιά φύση, η πεπτοκία φύση του ανθρώπου, ο παλαιός άνθρωπος δηλαδή, ο απόγονος του Αδάμ, δηλαδή με λίγα λόγια, ο άνθρωπος ο οποίος έχει κληρονομήσει προπατορικό αμάρτημα και δεν είναι στο καταφύσινο όπως τον έκανε ο Θεός με τον Παράδεισο, με τόση να έχει τη χαρά. Τότε είχε χαρά πραγματική ο Αδάμ. Γι' αυτό λέει ο Αδάμ όταν βγήκε από τον Παράδεισο, έκλαψε γοερά και στριφογύρισε τον Παράδεισο να βρει ευκαιρία να ξαναμπεί μέσα. Και ο Θεός έβαλε για να μην μπει ο Αδάμ μέσα, έβαλε έναν άγγελο με πύρινη ρομφαία να φυλάει τις πύλες του Παραδείσου. Γιατί το απαγόρευσε του Αδάμ να περνάει πια στον Παράδεισο μετά την παρακοή του. Δεν είναι λοιπόν η χαρά, οι βαφές μαλλιών, οι κραυγές, τα ξεφαντώματα, τα μεθύσια και όλα αυτά. Δεν είναι η χαρά έξω από την επιδερμίδα του ανθρώπου. Η χαρά είναι κατάσταση πνευματική. Είναι κάτι που βγαίνει από μέσα μας. Η χαρά είναι το να μπορείς να αγαπάς αφιλοκερδώς τους άλλους ανθρώπους. Η χαρά, με λίγα λόγια, είναι η διδασκαλία του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός είναι η χαρά της ζωής. Εγώ είμαι η ζωή. Τι σημαίνει η ζωή? Σημαίνει
Η χαρούμενη ζωή, η καλή ζωή, η νέα ζωή. Όχι η παλιά, αυτή που ξέρουμε εμείς και πέφτουμε στην παγίδα πολλές φορές και δεν μπορούμε να ορθοποδήσουμε, αλλά αρρωσταίνουμε από τα ξεφαντώματα και από όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας ανακουφίζουν μερικώς, όπως το αλκοόλ λέει, δημιουργεί μια εφορία, αλλά μετά έρχεται η κατάπτωση και ο άνθρωπος πέφτει σε ένα μαρασμό. Απόδειξη, όσοι έχετε πιει πάρα πολύ την προηγούμενη μέρα, ξέρετε πώς σηκώνεστε την άλλη μέρα, ράκος, και δεν μπορεί κανείς να πάρει τα πόδια του, έτσι. Και όπως λένε οι Αμερικάνοι, πάνε στην κουζίνα, λέει, κολυμπώντας, κάνοντας scroll, αυτοί οι οποίοι έχουν μεθύσει την προηγούμενη πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα και η γάγκρινα της σύγχρονης ζωής, ότι ψάχνει ο άνθρωπος να βρει την ευδαιμονία σε εξωτερικούς παράγοντες και, όλοι, και όχι μέσα του. Ο Χριστός όμως μας είπε ότι εντός ημών κατοικεί η Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά και ένα άλλο. Γιατί αλλάζεις, άνθρωπε, την εικόνα που σου έδωσε ο Θεός και βάζεις μπερούκες και αλλάζεις το χρώμα των ματιών σου με φακούς και βάζεις πρόσθετα μουστάκια και φρύδια και βάζεις οτιδήποτε να πούμε. Γιατί? Εφόσον σε γενικές γραμμές όλοι οι άνθρωποι, αν είναι ευχαριστημένοι και χαρούμενοι, έχουν ένα ωραίο πρόσωπο, ηλαρό. Η χαρά δημιουργεί μια ευτυχία η οποία μεταδίδεται, έστω και από ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι τόσο όμορφο με τα στάνταρ της ομορφιάς που έχουμε εμείς οι άνθρωποι αισθητικά. Πόσες υπερήλικες, πόσοι υπερήλικες, ηλικιωμένοι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, γέροντες και γερόντισες, να το πούμε έτσι, δεν μας γίνονται πάρα πολύ συμπαθείς από τον τρόπο που μας προσεγγίζουν, από την αγάπη και τη γλυκύτητα και από αυτό που αισθάνονται μέσα στην καρδιά τους. Ευτυχήσαμε να έχουμε στην οικογένειά μας μια αγία γυναίκα, μια γιαγιά μου, η οποία ήταν τόσο καλή με όλο τον κόσμο, που όλος ο κόσμος την αγαπούσε και όλος ο κόσμος με ρωτούσε τι κάνει και τι κάνει, γιατί πήγαινε πολλές φορές στην Κέρκυρα. Τι θέλω να πω με αυτό? Ενώ ήταν ζαρωμένη, ήταν 80 χρονών γυναίκα, ενώ θα περίμενε κανείς να είναι αποκρουστικό και το σώμα που καμπουριάζει και το πρόσωπο που ρατιδώνεται, όμως αυτό το χαμόγελο, το φωτεινό και τα ματάκια της, όπως κοιτάγανε τους ανθρώπους, την έκαναν φοβερά ελκυστική σε όλο τον κόσμο. Και μέχρι τώρα ακόμα μου θυμίζουν αυτό το πρόσωπο της οικογένειάς μας, το οποίο ήταν ένα πολύ χαρούμενο. Δεν είπε ποτέ μια κακιά κουβέντα για όλους, έβλεπε όλους σαν μάνα και είχε μια μητρικότητα και στοργή και αγάπη για όλους τους ανθρώπους, για όλα τα πλάσματα, για όλο τον κόσμο. Αυτό είναι και ένα δείγμα, αν το μεγενθύνουμε και το πάμε, είναι το δείγμα της αγιοσύνης. Δεν λέω πως ήταν άγια βέβαια, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα να πει κανείς ότι είναι άγιος κανείς, αλλά πλησιάζουν μερικοί άνθρωποι στην αγιότητα με αυτόν τον τρόπο, με τον αγαπάνε αφιλοκερδώς, να χαίρονται μόλις βλέπουν τον άνθρωπο, να χαίρονται ειλικρινά από μέσα τους. Να τους βγαίνει μια χαρά μόλις βλέπουν το πρόσωπο του άλλου. Πώς χαιρόμαστε όταν βλέπουμε τα παιδάκια στην κούνια και γονατίζουμε και τα χαϊδεύουμε και τα κοιτάμε και παίρνουμε αυτή τη χαρά, έτσι πρέπει να χαιρόμαστε με όλους τους ανθρώπους. Πολλά θέματα λοιπόν προκύπτουν από τον παλιό και τον νέο κόσμο, από τα παλιά και τα καινούργια πράγματα και η τομή εκείνη που χωρίζει το παλιό κόσμο, το καινούριο, είναι η εμφάνιση του Χριστού στον κόσμο. Τα παλιά παρήλθαν, τώρα έχουμε νέα πράγματα. Πεδίων νέων. Δηλαδή η ανθρωπότητα αντικρίζει για πρώτη φορά την απελευθέρωση και τη χαρά της. Στη συνέχεια μας περιγράφει ο Ματθαίος αλλά και ο Λουκάς ότι ο Χριστός μετά από αυτό το διάλογο που είχε με τους Φαρισαίους έφυγε και πήγε από τα Ιεροσόλυμα στην Καπερναούμ για να κατασκοπεύσουν τους μαθητές και τον Ιησού, οι οποίοι έφυγαν και πήγαν κάτω για να ελαττώσουν τη φήμη, να κλαδέψουν τη φήμη του Ιησού, η οποία άνθιζε όλο και περισσότερο. Γι' αυτό οι Φαρισαίοι ανησύχησαν πάρα πολύ. Και η δεύτερη παρεξήγηση που έγινε ήταν ότι είπαν στον Χριστό ότι οι μαθητές σου, λέει, παραβαίνουν την παράδοση των πρεσβυτέρων, γιατί τρώνε με άνυπτα χέρια. Όλο δηλαδή βλέπουμε ότι οι Φαρισαίοι ήθελαν εκεί να τσιγκλίζουν και να
προσπαθούν να αποδείξουν ότι ο Χριστός δεν είναι νομοταγής, αφού δεν συμμορφώνουν τους μαθητές του να πλένουν τα χέρια τους πριν φάνε. Σημειωτώνουν οι Φαϊσαίοι, όταν γύριζαν στο σπίτι τους, έκαναν αυτό που λέμε ντους, βαπτισμούς των πιάτων, των ποτηριών, σε νερό, σε λεκάνες, και αυτός ήταν ένα σύμβολο της ψυχικής καθαρότητος, γιατί, εντάξει, αυτό ήταν ο σχολαστικισμός βέβαια, το να είναι σχολαστικό το να πλένει κανείς τα χέρια του πόσες φορές την ημέρα, αλλά κάποτε χρειάζεται να πλύνει τα χέρια του άνθρωπος για να είναι καθαρός, έτσι είναι, με μέτρο. Αλλά ο Χριστός σου λέει, γιατί εσείς παραβαίνετε τις εντολές του Θεού χάρη της δικής σας παραδόσεως. Βλέπετε τόσα τρωτά στους μαθητές μου. Δηλαδή το θεωρείτε πολύ σπουδαίο το ότι δεν ύβουν τα χέρια τους πριν φάνε. Αλλά το νύψιμο δεν ήταν εύκολο για τους μαθητές, διότι ήταν εν πορεία και πολλές φορές ήταν στην έρημο και πολλές φορές για να φάνε που δεν είχαν να φάνε μαδούσαν στάχια και στην πρώτη πόλη που πηγαίνανε βρίσκανε λίγο ψωμί για να κορέσουν λίγο την πείνα τους, να κάνουν διδασκαλία με τον Κύριο εκεί και μετά να περάσουν σε άλλο μέρος κλπ. Γι' αυτό λοιπόν δεν είχαν τρόπους να πλένονται στην έρημο και να πλένουν τα χέρια τους. Λοιπόν, τους λέει, εσείς λοιπόν καταργείτε, λέει, και όταν πρόκειται να δώσει κάποιος, λέει, στον πατέρα του και στη μητέρα του ένα δώρο, τι κάνετε εσείς? Λέτε ότι το δώρο αυτό είναι κορβάν, δηλαδή αφιερωμένο στο Θεό κατά κάποιο τρόπο. Το έχω τάμα δηλαδή να στο Θεό αυτό το χρήμα και έτσι παραβαίνετε την εντολή του Θεού που λέει να τιμάτε τον πατέρα και τη μητέρα σας. Ακόμα και η κακολογία τιμωρείται με θάνατο, ήταν αυστηρός ο νόμος του Μωυσή. Εσείς όμως, λέει ο Μωυσής, τι κάνετε? Εσείς αντί για να κάνετε αυτά που λέει ο Μωυσής, λέτε τη λέξη κορβάν στους γονείς και δεν τιμάτε τους γονείς ούτε τους συμπεριφέρεστε με σεβασμό και με στοργή, την πρέπουσα στοργή στους γονείς, έτσι. Άρα λοιπόν γίνεται καταπέλτης κατά της πορώσεώς τους και τους λέει υποκριτές, καλά προφήτευσε για σας ο Ισαΐας όταν έλεγε ο λαός αυτός με τα χείλη του με τιμά, ναι λένε Κύριε, Κύριε κλπ, αλλά η καρδιά του απέχει πολύ μακριά από μένα. Ματέως με σέβονται ακολουθούντες διδασκαλίες και εντάλματα ανθρώπων. Αφήνετε τις εντολές του Θεού και κρατάτε την παράδοσή σας. Γι' αυτό θεωρείτε σωστό. Αυτό είναι όμως υποκρισία. Για τους συγχρόνους, τους Ιουδαίους, ήταν προφητεία αυτή του Ισαΐα. Αλλά είναι υποκρισία. Διότι ήταν εξωτερικός ευσεβής, λατρεύω στον Θεό με τα χείλια τους, όπως λέει ο Ισαΐας, και από μέσα τους λάτρευαν τον εαυτό τους. Διότι εξωτερικώς είχαν ευσέβεια, αλλά εσωτερικώς είχαν ασέβεια προς τον Θεό. Και νόμιζαν ότι είναι αρκετό να κάνουν τις πλήσεις αυτές των χεριών και των πραγμάτων που είχαν μέσα στο σπίτι, των ποτηριών κλπ. Και νόμιζαν ότι εκεί τελείωνε η υποχρέωση της απέναντι στον Θεό. Αυτό λοιπόν το στυλιτεύει ο Ιησούς σαν υποκρισία. Και τους λέει ότι παραβαίνετε τις εντολές του Θεού χάρη των παραδόσεών σας. Τι έρχεστε λοιπόν τώρα και μιλάτε για το πλήσιμο των χεριών των μαθητών, που ούτως ή άλλως είναι αδύνατο μέσα στην έρημο και εκεί που πηγαίνουμε να μπορέσουν να πλύνουν τα χέρια τους κάθε τόσο όπως κάνετε εσείς. Να δούμε τώρα ευκαιρίες που ζητάει και ο άνθρωπος να αποφεύγει να σέβεται τους γονείς του και άλλαξε ο σέβαστα πρόσωπα. Να το δούμε κοινωνικά και ψυχολογικά το θέμα αυτό, διότι μερικές φορές προέρχονται και από τους ίδιους τους γονείς μερικά αίτια αυτής της καταστάσεως. Όταν γεράσουν οι άνθρωποι, αποκτούν ή παγιώνουν κάποια ελαττώματα και ψυχικές παραξενίες, θα το λέγαμε έτσι, οι οποίοι ανήκουν σε πολλούς γέροντες, έτσι. Ο γέρος αρχίζει να μην μπορεί να δει καλά. Δεν μπορεί να σταθεί καλά και δεν μπορεί να ακούσει. Άρα χρειάζεται κάποια υποστήριξη. Αν δεν ακούει, καταλαβαίνει άλλα από ό,τι του λένε. Και γίνεται κουραστικό, έτσι, αυτό το πράγμα.
Και υπάρχουν και ψυχικές αδυναμίες στους ανθρώπους αυτούς, διότι ως γνωστό είναι τρεις οι απολαύσεις του ανθρώπου: η σάρκα, ο εγωισμός και το χρήμα. Αυτά ο άνθρωπος τα απολαμβάνει, ο κοσμικός άνθρωπος, έτσι, τα απολαμβάνει στην νεότητά του, ενώ στα γεράματά όμως του μένει μόνο το χρήμα. Διότι ούτε η σάρκα μπορεί να απολαύσει, έτσι, αλλά ούτε και ο εγωισμός του υπάρχει, του γέροντα, η δόξα δηλαδή των ανθρώπων, διότι έχει μειονεκτήσει σε πολλά πράγματα, το μυαλό του έχει κάπως καταπέσει, δεν μπορεί να γίνεται σε μια παρέα, ας πούμε, το κέντρο εκτός από ορικών εξαιρέσεων, και τα οικονομικά φεύγουν από τα χέρια τους και πάνε σε άλλα χέρια και όλα αυτά ταπεινώνουν κάπως τους ανθρώπους στη μεγάλη ηλικία. Ο γέροντας αποκτάει κάποια, όπως είπαμε, μειονεκτήματα. Και εκεί όμως θα φανεί τι. Εκεί θα φανεί αν σέβεσαι και αγαπάς τον πατέρα σου με τα ελαττώματά του και τη μητέρα σου. Και αν η αγάπη σου είναι πραγματική ή ψεύτικη. Βεβαίως, ο άνθρωπος που είναι παντρεμένος, η γυναίκα που είναι παντρεμένη και ο σύζυγος που είναι νυμφευμένος, έχουν επικεντρώσει μάλλον την αγάπη τους στη νέα οικογένεια, στο καινούριο, στα παιδιά τους. Όμως, αυτό δεν είναι δικαιολογία για να μην τιμάει κανείς τον πατέρα του και τη μητέρα του. Γι' αυτό γίνεται από το Θεό προς αύξηση του ανθρωπίνου γένους. Μια νέα δημιουργία πρέπει να έχει περισσότερη την προσοχή της από μια παλιά, έτσι δεν είναι? Αλλά θα μειωθεί κάπως η προσγέροντας στοργή και αγάπη, αλλά αυτό, είπαμε, δεν δίνει το δικαίωμα στον άνθρωπο να παραπετάξει τον πατέρα του και τη μητέρα του. Θα τους δίνει ακριβώς εκείνο που πρέπει να τους δίνει. Έτσι. Το σεβασμά του, την αγάπη του, θα κάθεται και μαζί τους να συζητάει λίγο, μισή ώρα την ημέρα όσο μπορεί, όχι συνέχεια με τις δουλειές, με τα παιδιά και με τη γυναίκα του, αλλά θα ασχοληθεί και λίγο με τους ηλικιωμένους του γονείς. Και δεν θέλουν πολλά οι άνθρωποι αυτοί. Λίγο θέλουν την κατανόηση και την αγάπη, θέλουν το σεβασμό των παιδιών και είναι πολύ ευχαριστημένοι. Αν δεν είναι, βέβαια, όπως λέμε, πάρα πολύ παράξενοι και άνθρωποι περίεργοι. Αλλά συνήθως δεν ζητάει τίποτα ο μεγάλος άνθρωπος από λίγο φαγητό και ένα καλό πρόσωπο, να μην τον πληγώνεις, να μην του φωνάζεις, να μην τον ταλαιπωρείς, ας πούμε, έτσι. Και υπάρχουν δυστυχώς και άνθρωποι οι οποίοι έγιναν επιστήμονες από φτωχούς πατέρες, οι οποίοι έδωσαν το βιός τους για να κάνουν τα παιδιά αυτά επιστήμονες. Και τι γίνεται μετά? Σε δεδομένη ευκαιρία, μέσα σε ένα κύκλο, σε ένα πάρτι, σε ένα αυτό, ντρέπεται τον πατέρα του ο νέος επιστήμονας, αυτόν που τον έκανε επιστήμονα. Και δεν τον συστήνει, τον αδιαφορεί για αυτόν, δεν του μιλάει γιατί τον ντρέπεται. Ενώ όσο έχουμε δει πολλές φορές και σε διάφορες συγκεντρώσεις κλπ. Μεγάλους ανθρώπους, επιστήμονες, καλλιτέχνες κλπ. Οι οποίοι λένε αυτός είναι ο πατέρας μου κλπ. Και τον δείχνει κάτω, αμέσως ο κόσμος ξεπάει σε χειροκρότημα, διότι αυτό το πράγμα τι είναι? Αυτό το πράγμα είναι μεγάλη, έτσι, δείχνει την αγάπη, είναι μεγαλείο. Να μην ντρέπεσαι τον πατέρα σου επειδή είναι γέρος ή φτωχός ή έχει άλλα ορχισμό από αυτόν που βάζεις εσύ, δεν έχει γραβάτες, δεν έχει σακάκια ωραία, δεν έχει, ξέρω εγώ, κλπ. Ρολόγια χρυσά. Να περιποιείσαι λοιπόν τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, διότι όταν ήσουν εσύ μικρός και αρρώστενες, καθόντουσαν ξύπνιοι στο προσκεφάλι σου όλη τη νύχτα για να δούνε πώς θα πάει η πορεία της αρρώστιας σου. Και τράβηξαν τόσα και τόσα, που μόνο όταν κανείς έχει παιδιά το καταλαβαίνει εκ των υστέρων, τι τραβάει ιδίως η μάνα για να ανθρέψει ένα, δύο, τρία, τέσσερα παιδιά. Κι όμως, αγόγγιστα τα κάνει όλα αυτά από την αγάπη της προς τα παιδιά της και δεν ζητάει τίποτε παρά μόνο μια μικρή κατανόηση, τουλάχιστον να μην φερνόμαστε σαν να είναι στα σκουπίδια τα τελευταία υποκείμενα του κόσμου. Εδώ κάνουμε το παν για να κάνουμε μια οικονομική ανάπτυξη, ένα μεροκάματο να βρούμε καλύτερο, λένε οι πόνες. Αλλά διστάζεις να υπηρετήσεις τον πατέρα σου και τη μάνα σου, την ανάγκη τους που έχουν, ή να τους επισκεφτείς,
ή όταν αρρωστήσουν να τους πας σε έναν καλό γιατρό για να θεραπευτούν και να τους δείξει έτσι το σεβασμό σου και ότι αναγνωρίζεις. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι όσοι ήταν αγαπάνε τον πατέρα και τη μάνα, δεν μπορεί να πιστεύουν και στον Θεό και να αγαπάνε τον Θεό. Ούτε την πατρίδα τους. Όλα αυτά πάνε μαζί. Η αγάπη προς τον Θεό είναι αγάπη προς τον γονέα, προς την πατρίδα, προς τον συνάνθρωπο. Όποιος δεν αγαπάει τον πατέρα του και τη μάνα του, πολύ φοβάμαι ότι ούτε άνθρωπος του Θεού είναι, αλλά και η συνείδησή του πρέπει να τον ελέγχει πολλές φορές, ιδίως όταν φεύγουν από τη ζωή αυτοί οι άνθρωποι, κάποτε, σε μια ηλικία, φεύγουν οι γονείς μας. Και αν αισθάνεσαι ότι ο πατέρας σου σου λέει ευχαριστώ μέσα από το φέρετρό του, αισθάνεσαι αναπαυμένος. Αν όμως δεν έχεις κάνει αυτό που έπρεπε να κάνεις σαν γιος στον ηλικιωμένο γονέα σου, θα είναι μια οδύνη παντοτινή μέσα στον άνθρωπο αυτό. Έτσι. Έχει λοιπόν η σημασία και η αγάπη προς τους γονείς. Κάποτε λέει οι Έλληνες κατέλαβαν την Τρία, όπως ξέρουμε από τα έπι του Ομήρου. Οι άνθρωποι πήγαιναν, λέει, οι Τρώες να πάρουν τα τιμαλφή, ότι είχαν τα πιο χρήσιμα πράγματα, λέει, του σπιτιού και να φύγουν άρον-άρον, γιατί μπαίναν οι κατακτητές. Ένας, λέει, άρπαξε στα χέρια του γιο του και στους ώμους του έβαλε τον υπέργυρο πατέρα του. Και πήγε στη Σικελία, όπου ο πατέρας του, βέβαια, μετά από λίγο πέθανε. Αλλά αναγνωρίστηκε η πράξη του αυτή, διότι ο βασιλιάς Λατίνος εκτίμησε αυτή την αγάπη και τη στοργή προς τον πατέρα του, του έδωσε την κόρη του και παντρεύτηκε. Επειδή ακριβώς μόνο και μόνο είδε ότι αυτός ο άνθρωπος, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, υπάρχει όμως το όνομά του, ο Πρίαμος, δεν θυμάμαι ποιος είναι, εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό το λόγο αμύφθηκε με αυτό το υψηλό αξίωμα να πάρει την κόρη του βασιλιά, του αυτοκράτορα. Επειδή έσωσε τον πατέρα του, τον επήγε εκεί. Αλλά και κάτι άλλο υπάρχει σε αυτό, όπου σε μια φυλή της Αφρικής, λέει, είχαν το έθιμο, όταν έκαναν δεύτερο και τρίτο παιδί και λοιπά, παίρναν τον γέρο πατέρα και τον πετάγανε σε ένα γκρεμό. Παίρναν λοιπόν μια κουβέρτα, τον εβάζανε μέσα, επειδή ήταν παράλυτος, κατάκητος, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει, και τον ρίχνανε στον γκρεμό. Και κάποιος, λέει, πήγε να ρίξει τον πατέρα στον γκρεμό. Και όταν σταμάτησε για να βγάλει τον πατέρα του από την κουβέρτα να τον ρίξει στον γκρεμό, του λέει ο πατέρα σου: κοίτα, γέ μου, λέει, μην την πετάξει αυτή την κουβέρτα, την παλιά κουβέρτα, κράτησε την, γιατί σε λίγο, σε μερικά χρόνια, θα έρθει εδώ πέρα και θα σε πετάξει και εσένα ο γιος σου στον γκρεμό. Και τότε, λέει, αντιλήφθη ότι έρχεται η σειρά του και δεν του άρεσε αυτό το πράγμα, να τον πετάξει ο γιος του σε ένα γκρεμό, και τι έκανε. Τον εξανατήληξε με την κουβέρτα τον πατέρα, τον έκοψε στον ώμο, λέει, και τον ξαναπήγε στο σπίτι του. Και μάλιστα αγωνίστηκε να καταργηθεί το αέθιμο αυτό. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, είναι έξω από τα ανθρώπινα. Γιατί ο άνθρωπος αισθάνεται, πραγματικά πρέπει να αισθάνεται, στοργή προς τον πατέρα του και τη μητέρα του. Αλλά τέλειωσε για σήμερα ο χρόνος, αγαπητοί φίλοι. Αν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε στην επόμενη μας εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να συστήνετε για την εκπομπή μας, να λέγετε δύο λόγια στους άλλους, δεν είναι κακό. Να ακούνε και αυτοί κάτι από τα λόγια αυτά που λέμε, διότι και αυτά είναι μέσα από την πείρα της ζωής, από το Ευαγγέλιο και από την πείρα κυρίως των πατέρων μας. Είναι πατερικά τα περισσότερα από αυτά που εδώ στην εκπομπή μας προσπαθούμε να μεταφέρουμε στην αγάπη σας. Μέχρι λοιπόν την επόμενη μας εκπομπή, να είστε καλά. Χαίρετε εν Κυρίω.